Με ένα σύνολο αθλητικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που ολοκληρώνεται το Σάββατο, το Ρέθυμνο προβάλλει μία ακόμα ιδιότητά του ως πόλη φιλική για το ποδήλατο. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ΔΕΗ, Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, που είχε αφετηρία του την Κρήτη και την οποία στηρίζει η εταιρεία Κοτσόβολος, οι μικροί και μεγάλοι ποδηλάτες του Ρεθύμνου συμμετείχαν μαζικά και στις δράσεις Bike Friendly Days. Κάθε αθλητικό γεγονός, το οποίο έχει να κάνει με τον υγιή αθλητισμό, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Κρήτης και του τόπου μας. Οι ποδηλατικές εκδηλώσεις του Ρεθύμνου που χθες περιέλαμβαναν ορθοπεταγές στο ιστορικό κέντρο και ξενάγηση στα μνημεία του, διαπνέονται από την ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων στο τομέα της κινητικότητας με ήπια μορφής μέσα μεταφοράς όπως είναι το ποδήλατο. Είναι μια στρατηγική η οποία ξεκινήσει από το 2007. Θεωρώ ότι αυτό που κάναμε εμείς τότε σαν όραμα το ακολουθούν τώρα όλες οι πόλεις στην Ελλάδα υποχρεωτικά, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι πλέον μπροστά μας και τη βλέπουμε. Η ανάγκη να περπατάμε, να ποδηλατούμε, να χρησιμοποιούμε τα μέσα δημόσιας κοινωνίας είναι πλέον επιτακτική. Το μήνυμα είναι να δώσουμε όσο περισσότερο χώρο και χρόνο στο ποδήλατο στη ζωή μας. Δηλαδή να δώσουμε τον απαραίτητο ζωτικό χώρο για να κινούνται οι ποδηλάτες και να καλλιεργήσουμε το έδαφος. Περισσότεροι συμπολίτες μας να μειώσουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Στόχος είναι η πρωτοβουλία αυτή να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός, ενταγμένος στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε πάρει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται στο τι χρειαζόμαστε για να είμαστε ποδηλατικός προορισμός και νομίζω ότι ξενοδόχοι, επιχειρηματίες του τουρισμού, αλλά και ο αρρωγός Δήμος από δίπλα, είμαστε έτοιμοι για αυτό που λέμε ποδηλατικός προορισμός. Χθες το βράδυ επίσης εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κήπο και η έκθεση φωτογραφίας με θέμα το ποδήλατο που διοργανώνει η ομάδα Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου. Και κάθε ένας απόδωσε τελικά τη δική του οπτική και μας έδωσαν, νομίζω, ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερες εικόνες για το ποδήλατο και σαν ποδηλάτης υποστηρίζω πολύ τη χρήση του. Και η πόλη μας βέβαια έχει όλα τα φόντα για να γίνει κανείς ποδηλάτης.